Σάλιτος γρίφος παραμένει η αιτία θανάτου του καθενός από τα τρία αδελφάκια στην Πάτρα, αφού τα ερωτήματα που προκύπτουν παραμένουν αναπάντητα. Τρία διαφορετικά ιστορικά που φαίνεται να καταλήγουν περίπου με τον ίδιο τρόπο, Κάτια Νιάκαρη. Η υπόθεση πέρασε στο ανθρωποκτονιών και πλέον οι ιατρικοί φάκελοι των κοριτσιών θα εξεταστούν εξονυχιστικά. Και μάλιστα χαρακτηρίζεται πάρα πολύ δύσκολη συγκεκριμένη έρευνα από το τμήμα ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής για τα τρία κοριτσάκια τα οποία έφυγαν από τη ζωή σε διάστημα τριών ετών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μια έρευνα την οποία την αναλαμβάνει το συγκεκριμένο τμήμα λόγω της σοβαρότητας και της κρισιμότητας της υπόθεσης, αλλά και λόγω της ικανότητας του συγκεκριμένου τμήματος να μελετά σύνθετες υποθέσεις και φυσικά πρέπει να ερευνηθούν και όλα τα ενδεχόμενα. Όσον αφορά τώρα αμιγώς τις έρευνες, ουσιαστικά ξεκινάει ένας μεγάλος κύκλος και αυτό το οποίο θα κάνουν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών είναι να αναζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους κατέληξαν τα τρία αγγελούδια και μάλιστα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα θα μαζέψουν ουσιαστικά τους ιατρικούς φακέλους, τις πραγματογνωμοσύνες, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και φυσικά από εκεί και πέρα θα καλέσουν και μάρτυρες ούτως ώστε να καταθέσουν. Σε αυτό τον κύκλο των μαρτύρων τώρα αξίζει να σημειώσουμε ότι βρίσκονται φυσικά οι ιατροδικαστές, βρίσκονται φυσικά παιδίατροι και άτομα τα οποία εργάζονταν στις κλίνικες όπου πήγαιναν τα παιδιά, ακόμα όμως και συγγενείς της οικογένειας και τελευταίοι φυσικά αναμένεται να καταθέσουν και οι γονείς των τριών κοριτσιών. Συγκεκριμένα πρέπει να πούμε ότι στόχος είναι να προσδιοριστεί αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα αναγκάσουν ουσιαστικά μία περαιτέρω έρευνα ή αν κατέληξαν τα παιδιά από παθολογικά αίτια. Κλείνοντας ωστόσο, Χρύσα, αξίζει να σημειώσουμε πως για τον κάθε ένα θάνατο υπάρχει δικογραφία η οποία πιθανότατα θα καταλήξει και αυτή στα χέρια των αστυνομικών. Ωστόσο, όμως, όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι από μόνο του ένα πολύ σοβαρό γεγονός ότι κατέληξαν τρία παιδιά. Ωστόσο, στο όλο θέμα χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τίποτα δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο. Ενδιαφέρον αναμένονται κάποια και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των ιστολογικών εξετάσεων. Θα δείξουν και τι ακριβώς έχει συμβεί έτσι στα όργανα του παιδιού. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό, γιατί πραγματικά είναι απίστευτο το ότι δεν μπορεί να δοθεί επιστημονική εξήγηση. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.